Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας που έχασαν περιουσίες, να σκεφτούμε τις ζωές που κινδύνευσαν, τον δασικό πλούτο που χάθηκε αυτό το καλοκαίρι από την κατασυρωή εγκληματική πολιτική της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δυστυχώς, οι φωτιές δεν σβήνουν ούτε με τις άβρες της ελληνικής αστυνομίας και την πανεθνειακή αστυνομία, ούτε με τα ραφάλ που αγόρασαν οι κυβερνώντες με το τσουβάλι. Χρειάζονται μόνιμοι πυροσβέστες, εναέρια και επίγεια πυροσβεστικά μέσα, ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, ενίσχυση των δασαρχείων με τα 17 εκατομμύρια που ζητούσαν και όχι με τα 1,7 εκατομμύρια που έδωσε η Νέα Δημοκρατία ή τα 1,6 που έδινε πιο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Για άλλη μια φορά, όταν πρόκειται για το λαϊκό μόφθο και το περιβάλλον, το αστικό κράτος αποδεικνύεται γυμνό. Όταν όμως πρόκειται για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τους επενδυτές της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, που θα επιχειρήσουν και τώρα να υποφεληθούν από τη μεγάλη καταστροφή, είναι γρήγορο και επιτελικό. Αποτελεσματικό είναι το αστικό κράτος όταν ψηφίζει αναπτυξιακούς νόμους και εντεργατικά εκτρώματα που κάνουν το 8ωρο δεκάωρο, τη δουλειά λάστιχο και την κοινωνική ασφάλιση άγνωστη λέξη για τους νέους εργαζόμενους. Όταν αφαιμάζει το πενιχρό λαϊκό εισόδημα με φόρους και χαράτσια, με την ακρίβεια, όταν σχεδιάζει να βάλει εισιτήριο ακόμα και στον Όλυμπο, όταν ανοίγει κεφάλια αγωνιστών και βγάζει παράνομες απεργίες. Όταν στερεί το δικαίωμα στα παιδιά του λαού να μορφωθούν και να σπουδάσουν, με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να σπουδάζουν όλοι, εκτός βέβαια αν έχουν να πληρώσουν τα ιδιωτικά κολέγια. Τότε φαίνεται δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Από την άλλη, το κράτος είναι γυμνό όταν είναι να προσλάβει γιατρούς και να φτιάξει μονάδες εντατικής θεραπείας για τα δημόσια νοσοκομεία, όταν πρέπει να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας που θησάβησε και θησαυρίζει, όταν είναι να δώσει για τη στήριξη των πυροπαθών που περιμένουν χρόνια ολόκληρα πολλές φορές τις περιφέρειες αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα για να μην τους πνίξουν αφού πρώτα τους έκαψαν. Είναι φιδωλό όταν πρόκειται να δώσει καμιά αύξηση στους μισθούς και όχι την αύξηση παροδία του 2% στο κατώτατο μισθό που ισοδυναμεί με πάγωμα λόγω της αύξησης των τιμών. Πριν τη Νέα Δημοκρατία, άλλωστε, σύντροφοι και φίλοι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που διαμόρφωσε το βασικό μισθό 100 ευρώ χαμηλότερα από εκεί που ήταν το 2012, ακόμα και αν ο ίδιος λέει ότι η ανάπτυξη με εξαθλειωμένους εργαζόμενους δεν γίνεται. Η ζωή τελικά αποδεικνύει το αντίθετο. Η ανάκαψη των κερδών απαιτεί εργάτες φθηνούς και υποταγμένους. Το καύσιμο για να βάλει ξανά μπρος η μηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η φθηνή εργατική δύναμη, η εμπορευματοποίηση κάθε λαϊκής ανάγκης, τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεγόμενες πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, που θα τις χρησιμοποιήσει ξανά ο λαός με νέα μνημόνια διαρκείας, με την καταλύστευση του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος. Και όλα αυτά όμως δεν αρκούν, αφού για τα κέρδη των λίγων οι ελληνικές κυβερνήσεις μας βλέπουν όλο και πιο βαθιά στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας. Σχεδιασμοί που εκειμονούν μεγάλους κινδύνους για την ειρήνη, τη ζωή και τα κυριαρχικά δικαιώματα των λαών, με τα σχέδια στην εκμετάλλευση του Αιγαίου και διχοτόμηση της Κύπρου να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ας διδαχτούμε, σύντροφοι και φίλοι, από τις τραγικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού πρώτα εξόπλισαν το σκοταδιστικό κίνημα των Μουτζαχεντίν τη δεκαετία του 80 ενάντια στη Λαϊκή Επανάσταση και τη Σοβιετική Στρατιωτική Διεθνιστική Βοήθεια, στη συνέχεια επέβαλαν 20ετή κατοχή της χώρας και τώρα παραδίδουν τα κλειδιά ξανά στους Ταλιμπάν για να προσυλλοθούν στην περιοχή του Ειρηνικού όπου κονταροχτυπιούνται με την Κίνα. Τι επιβεβαιώνεται? Το ρητό που λέει ότι η Αμερική δεν έχει μόνιμους εχθρούς ή φίλους παρά μονάχα συμφέροντα. Ας το θυμούνται αυτό καλά οι ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ πριν, ότι δηλαδή τα πολυτιλίκια με τους Αμερικάνους και η ανατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο νατοϊκό ορμητήριο δεν θα τους βγουν σε καλό και σίγουρα χαμένος θα είναι ο ελληνικός λαός. Αν μας απαντήσουν λοιπόν οι κύριοι της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης, πού πήγαν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά πολέμησης τρομοκρατίας? Θαύτηκαν, λέμε εμείς, μαζί με τους 100.000 νεκρούς αμάχους και τα 3 εκατομμύρια ξεριζωμένων από τον πόλεμο και την κατοχή του Αφγανιστάν. Γιατί κλαίνε για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν? Αυτοί δεν είναι που στηρίζουν αντίστοιχα σκοταδιστικά καθεστώτα όπως η Σαουδική Αραβία και αλλού? Πού πήγαν οι παραγυρισμοί τους για την εκλογή Biden?
πόσο κόστησε στον ελληνικό λαό η εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Μόνο φέτος πληρώσαμε 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τον ΝΑΤΟ. Γιατί τόσα κροκοδίλια δάκρυα για την αύξηση του προσφυγικού? Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν συμφωνήσει να μετατρέψουν τη χώρα σε μια απέραντη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν συμμετέχουν σε επεμβάσεις που δημιουργούν τους περιζωμένους όπως το Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία και αλλού? Αντί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιδεικνύει τους φράχτες της και να φτιάχνει φυλακές στα νησιά, γιατί δεν προχωράει σε άμεσες διαδικασίες ασύλου στις χώρες του πραγματικού προορισμού των προσφύγων, χωρίς απελάσεις και εγκλωβισμό στη χώρα μας? Φίλες και φίλοι, όλες οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος επιβεβαιώνουν ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη λαϊκή αυτενέργεια που έσωσε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από τη φωτιά ή τη γεμάτη αυτοθυσία μάχη των υγειονομικών στα νοσοκομεία. Δεν είναι μονάχα σύνθημα αλληλεγγύης, συμπαράστασης, καταδίκησης κυβερνητικής πολιτικής. Είναι πρώτα απ' όλα σύνθημα προοπτικής, αφού καμία κυβέρνηση, καμία εκδοχή της εξουσίας του κεφαλαίου δεν μπορεί να προστατεύσει τη ζωή και το βιώσιο του λαού από τις συνέπειες μιας στρατηγικής που έχει ως κριτήριο τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Ο λαός λοιπόν μπορεί να σώσει το λαό, παίρνοντας στα χέρια του την ίδια την εξουσία και τον πλούτο που παράγει για να τον βάλει στην υπηρεσία των δικών του αναγκών. Η πραγματική διέξοδος είναι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός στο έδαφος της εργατικής εξουσίας και της κοινωνικής ιδιοκτησίας που διασφαλίζει τη λαϊκή ευημερία και το περιβάλλον, και αυτή η κοινωνία έχει όνομα και λέγεται σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Οι νέες δυνατότητες που γεννάει η αλματώδης επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη θα αξιοποιούνται για την κάλυψη των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, για την αύξηση του μη εργάσιμου χρόνου και τη δημιουργική του αξιοποίηση, για τη συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας, για την άνοδο του γενικού μορφωτικού επίπεδου, για μεταπροστασία της ζωής και της υγείας, για την εξασφάλιση αντιπυρικών, αντιπλημμυρικών, αντισεισμικών υποδομών, για τη διασφάλιση της σύγχρονης λαϊκής κατοικίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για να ανοίξει ο δρόμος για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος είμαστε σήμερα στην πρώτη γραμμή των αγώνων ενάντια στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Μαζί με όλους όσοι αναζητούν μια πραγματική εναλλακτική σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Απέναντι από τις ψεύτικες υποσχέσεις των άλλων κομμάτων που μας καλούν να επιλέξουμε ανάμεσα στο Μάντι και τη Βόρεια Εύβοια, ενώ μας φέρνουν όλο και πιο κοντά σε καταστροφικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Ο άλλος δρόμος λοιπόν που έχουμε να επιλέξουμε, η σοσιαλιστική προοπτική, είναι η μόνη ρεαλιστική και σύγχρονη απάντηση στα μεγάλα και ζωτικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και αναζητούν επιτακτικά τη λύση τους στον 21ο αιώνα. Είναι η ανάγκη που έγινε στίχος από την Ευγενία Παπαγιανοπούλου και τραγούδι στα χείλη των λαϊκών ανθρώπων. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε, για να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλινε. Ανανεώνουμε, σύντροφοι και φίλοι, το ραντεβού μας στις εκδηλώσεις του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και το Οδηγητή σε όλη τη χώρα, που θα κορυφωθεί στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτσι, στις 23, 24 και 25 Σεπτέμβρη. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά.